Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους, καλή Σαρακοστή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου χωρίς να αναφερθώ στα πρόσφατα γεγονότα στα ανατολικά μας σύνορα, τα οποία παρακολούθησε το τριήμερο που πέρασε όλη η Ελλάδα με ιδιαίτερη αγωνία. Πέρα των προσωπικών απόψεων του καθενός από εμάς ως προς το μεταναστευτικό προσφυγικό και πέραν των λαθών των προηγούμενων κυβερνήσεων αλλά και αυτής της κυβέρνησης, αλλά και πέρα από τις διαχρονικές ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επέλεξε να βάλει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, υποκύπτοντας σε συντηρητικές και φοβικές φωνές, οφείλουμε να επιδείξουμε όλοι ομοψυχία, ομοθυμία και ομόνια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για κομματικές ιδεολειψίες, μικροπολιτικές σκοπιμότητες και επιπόλαιες προσεγγίσεις. Η κατάσταση στον Εύρο απαιτεί ψυχραιμία και ενότητα. Μπορεί να ξεφύγει ανά πάσα στιγμή και η χώρα μας να εκτεθεί διεθνώς και να κινδυνεύσει όπως επιδιώκει η διαρκής προπαγάνδα της γείτονος χώρας. Εμείς στο κίνημα αλλαγής παρακολουθούμε με αγωνία τα τεκτενόμενα τόσο στον Εύρο όσο και στη Λέσβο. Έχουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις, στο λιμενικό σώμα, στην ελληνική αστυνομία που πράττουν το καθήκον τους και ελπίζουμε να αποφευχτούν τα χειρότερα. Θεωρούμε δε αυτονόητο ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αναλυθούν από τον Πρωθυπουργό της χώρας πρωτοβουλίες. Και η πρωτοβουλία αυτή συνίσταται στο να συγκληθεί άμεσα το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα. Δεν μπορεί η γείτονα χώρα να μην έχει αυτή τη στιγμή, να μην πληρώνει δασμούς φέρνοντας τα προϊόντα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να τεθούν περιορισμοί, θα πρέπει να πάρθουν μέτρα και τα μέτρα θα πάρθουν μόνο όταν η κυβέρνηση διεθνοποιήσει το θέμα και το φέρει στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Γιατί το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι μόνο της Ελλάδος. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο θέμα, σπουδαίο θέμα της περίοδου του τριημέρου αυτού, ήταν το θέμα του κορονοϊού. Και σε αυτό θα ήθελα να βάλω κάποια ερωτήματα στον Υπουργό που βρίσκεται εδώ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός? Γιατί αυτό που είδα ότι διέρευσε μέσω εφημερίδων. Αυτό το πράγμα εμείς δεν το γνωρίζουμε. Το κεντρικό σχεδιασμό που διέρευσε σε κυριακάτικο φύλλο την Κυριακή, αυτός είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου σας? Ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να θέσω σε εσάς είναι, με ποια κριτήρια κλείνετε τα σχολεία? Δηλαδή βλέπουμε ότι κλείνετε 7-8 σχολεία στην Αττική, κλείνεται σχολεία στη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, κλείνεται στην Ξάνθη. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε εμείς και γι' αυτό προβαίνεται στο κλείσιμο αυτών των σχολικών μονάδων? Ένα τρίτο ερώτημα που θέτω είναι, γίνονται οι επαρκείς έλεγχοι όσον αφορά τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας μας? Και μπορείτε να μας πείτε ποια μέτρα θωράκισης έχετε πάρει για το ιατρικό, για το νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία? Γιατί αν αυτοί αρρωστήσουν, θα καταρρεύσει και το σύστημα. Θα καταρρεύσει και ο σχεδιασμός μας. Και το άλλο σπουδαίο θέμα, το είδαμε τώρα τις δύο προηγούμενες μέρες, λέει προμηθευτείτε συσκευές υποστήριξης αναπνοής. Έχουμε κάνει κάποια ενέργεια προς αυτό το θέμα? Όσον αφορά τα κρεβάτια στις μονάδες συντατικής θεραπείας, υπάρχουν? Και αν υπάρχουν, πόσα είναι? Ή θα πάμε τελευταία στιγμή να τρέχουμε να ζητάμε από τον ιδιωτικό τομέα να μας παραχωρήσει κρεβάτια, και αυτά τα κρεβάτια που είναι κλειστά στα δημόσια νοσοκομεία θα προβούμε σε στελέχωσή τους ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αν χρειαστεί, που εύχομαι να μην χρειαστεί δηλαδή, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά όσο τα περιμέναμε. Μετά, τι μέτρα έχουμε πάρει που αφορούν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες? Νευροπαθείς, καρκινοπαθείς, ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, χρόνιους αναπνευστικούς ασθενείς. Α, και ένα τελευταίο που παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες. Κάθε περιφέρεια προβαίνει και σε ένα δικό της σχεδιασμό. Έκανε η περιφέρεια Αττικής, έκανε η περιφέρεια Πελοποννήσου. Αύριο θα δούμε και η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ο καθένας δηλαδή φτιάχνει ένα δικό του στρατηγικό σχεδιασμό. Εντάσσονται αυτοί μέσα στον σχεδιασμό? Θέλουμε απαντήσεις για αυτά. Οι περιφερειακές ενότητες κάνουν και αυτές δικό του συντονιστικό. Κάθε μία περιφερειακή ενότητα φτιάχνει και ένα δικό του συντονιστικό.
Είναι, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, αυτή είναι μέσα στο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας μας που αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Τι ζητάμε? Πραγματικά θα θέλαμε να γίνει η σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και να ακούσουμε από το στόμα του Υπουργού το τι μέτρα έχετε πάρει και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Όσον αφορά το θέμα λοιπόν του κορονοϊού. Για το νομοσχέδιο θα πω και αυτό δύο πράγματα. Τα έχω πει και στις προηγούμενες φορές. Το νομοσχέδιο σας, το νομοσχέδιο σας, σας έχω πει ότι είναι συγκεντρωτικό. Ότι δεν δίνει, δεν αποκεντρώνει. Και αυτό είναι ολοφάνερο. Αντί να αποκεντρώσει, δημιουργείται μία επιπλέον δομή μέσα στις υφιστάμενες δομές που υπάρχουν. Γι' αυτό τώρα βγαίνει η κάθε περιφέρεια και κάνει το δικό της συντονιστικό. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να την πάρουν οι περιφέρειες, να την πάρουν οι δήμοι, να μπορέσουν να την κάνουν. Δεν γίνεται δηλαδή να έχουμε πάλι και εκεί το κράτος από πάνω να επιβλέπει όλα αυτά τα πράγματα. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός για μας είναι ότι το πρόγραμμα αυτό και την πρόληψη που εξαγγείλατε θα το χρηματοδοτήσετε μέσω χρημάτων από το ΕΣΠΑ για μια πενταετία. Μετά τι θα γίνει? Μετά θα σταματήσει να υπάρχει? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Γιατί αυτό το νομοσχέδιο λέει μέσα ξεκάθαρα ότι για 5 χρόνια θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ. Μετά τα 5 χρόνια... Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Όσον αφορά το πρόγραμμα πρόληψης, σίγουρα λείπουν πράγματα, μας τα είπαν εδώ οι φορείς, πρέπει να μπουν και άλλα πράγματα μέσα στην πρόληψη, π.χ. για ανθρώπους που πάσχουν από νόσους, ψυχικές νόσους, με άνοια, με νόσο Αλσχάιμερ. Ο μητρικός θυλασμός πρέπει να το έχουμε και αυτό στη σκέψη μας, γιατί θα πρέπει να το τονίσουμε, γιατί με το μητρικό θυλασμό, ξέρετε πολύ καλά, είναι μια μέθοδος εμβολιασμού των μικρών παιδιών, γιατί παίρνουν αντισώματα έτοιμα από το μητρικό γάλα. Προβαίνεται σε μια αλλαγή του θεσμοθετημένου οργάνου, το οποίο το είχατε ψηφίσει, το ΕΣΥΔΗ, και το αλλάζετε το όνομα και το κάνετε Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Χωρίς να υπάρχει λόγος για μας. Γιατί ήταν ένας θεσμός ο οποίος περπατούσε, πήγαινε. Για ποιο λόγο δηλαδή μπαίνετε σε αυτή τη λογική και αλλάζετε μόνο κατ' όνομα και βάζετε βέβαια μέσα εκεί, το επανδρώνετε με δικούς σας ανθρώπους, μάλλον μπαίνετε στη λογική του βολέματος, να βολέψετε κάποιους ανθρώπους. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην ομιλία μας στη Βουλή. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει.